Πες και μάδρε, φίλε. Σταυράκο. Παίζουν καλά. Πού και κόστο ένα Σιάκο, αλλά ποιος το έβαλε. Αγραφιώτης και... Ποιος το άλλος είναι. Κούτρα. Το βίντεο είπαμε, βίντεο 4 είναι το γκολ, έτσι. Ψάχνουμε. Σταύρο! Κοίτα που έχει κόσμο σήμερα. Ρε Σταύρο! Το παιδί εγώ το είχα συνηθίσει όσο όλες το γαδί πέταγε. Καλή
κάτι θα πω ένα στον άλλον τώρα, σίγουρα, έτσι. Το σουτ που έκανε μάλλον ο Ντόρση, κάτι θα δούμε τώρα. Να, τώρα θα ακούσουμε τα αποτελέσματα. Ένα μηδέν, ένα μηδέν η Χαϊτίδα. 0-0 το Αυλωνάρι. Τι είναι αυτό ρε. Ναι. 41ο λεπτό, το 1-0 υπέρ του Ταμινιακού εξακολουθεί να παραμένει με τον γκολ του Τσάκου από το 30ο λεπτό. Τσάκος, ο οποίος πριν μερικά δευτερόλεπτα έχει άλλο ένα σουτ από το ύψος του πέναλτι, το οποίο κόντραρε όμως πάνω σε παίχτη της Ερέτριας και έτσι τον μπλόκαρε ο Μητακίδης. Ένας Ταμινιακός ο οποίος προηγείται, όπως είπαμε, τον γκολ του Τσάκου στο 30ο λεπτό, σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι μέχρι αυτή τη στιγμή και από τις δύο πλευρές. Η ομάδα της Ερέτριας προσπαθεί να αντιδράσει μετά τον γκολ. Δεν τα έχει καταφέρει, πλησιάζει μέχρι την περιοχή του Ταμινιακού, από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να πλησιάσει και στα καρέ του Ντουρέκα. Μακρινό σουτ που επιχειρείται εκεί από τον Ρωμανό. Η μπάλα βρίσκει κοντράρι πάνω σε παίκτη του Ταμινιακού και έχουμε το τέταρτο ή το πέμπτο κόρνερ νομίζω για την ομάδα της Ερέτριας σε αυτό το πρώτο μέρος, σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που κέρδισε η ομάδα του Απόλλωνα. 1-0 λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τον γκολ που πέτυχε ο Τσάγκος όταν είχαμε μια εκτέλεση φάουλτ από τον Τσαλιαγκό και με εξαιρετική κεφαλιά ο Τσάγκος, ο οποίος βρέθηκε ξεμαρκάριστος, πετάχτηκε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Μητακίδη, ανοίγοντας το σκορ στο 31ο λεπτό. Κόρνερ για τον Απόλλωνα, εκτελείται η μπάλα από τους παίκτες του Απόλλωνα. Τελικά έχουμε φάουλτ επιθετικό εκεί που γίνεται από τον Βελαέτη, από τον Μπαριανό. Το σφύριξε ο διαιτητής, έτσι δίνεται η πολιορκία που πήγε να δημιουργήσει η ομάδα του Απόλλωνα της Ερέτριας πριν μερικά δευτερόλεπτα. 42, μπαίνουμε στο 43 εδώ στο γήπεδο Αλιβερίου. Το 1-0 υπέρ του Ταμινιακού παραμένει με τον γκολ του Τσάγκου από το 30ο λεπτό. Και τώρα θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ντουρέκα, ο οποίος αργά-αργά πάει να πάρει την μπάλα και να τη στήσει στη γωνιά της περιοχής. Να πούμε ότι πριν λίγο είχαμε δύο κίτρινες κάρτες, τον Τώρα και στον Τσαλιακό τον Γιώργο. Μάλλον κάτι που ένα στον άλλον, κάτι έγινε εκεί μεταξύ τους. Ο διαιτητής τους κάλεσε και τους έβγαλε και τους δύο κίτρινες κάρτες. Βέβαια, αφού είχαν δεχτεί αρκετές παρατηρήσεις προηγουμένως. Ενώ τώρα ο Ντουρέκα στείλει την μπάλα στη γωνιά της περιοχής του για να δώσει συνέχεια με το ελεύθερο, για να φέρει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. 43 λεπτά παιχνιδιού, στο 43 είμαστε τώρα. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου ο Πιλάτης την ελέγχει και την απομακρύνει προς την περιοχή του Απόλλωνα, εκεί όπου την κερδίζει ο Τσάγκος. Είναι κοντά του και ο Κούτρα, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ιαννή, δεν κάνει καλό κοντρόλ αυτός. Παίρνουν οι παίκτες της Ερέτριας και με τον Ρωμανό πάνε να βγουν μπροστά. Ο Ρωμανός εξακολουθεί να κρατάει την μπάλα στα πόδια του, τροφοδοτή τον Τώρα, ο οποίος δεν μπορεί να γυρίσει εκεί, είναι και αργός λίγο τώρα, έτσι. Κάνει μια μπαλιά που καταλήγει πλάγιο out, αφού εκεί είχαμε την παρέμβαση του Λύκου, ο οποίος με το σώμα του την έστειλε πλάγιο out. 1-0 υπέρ του Ταμινιακού, 44ο λεπτό μπήκαμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο δημοτικό Τσαρπάλιο γήπεδο και ο Αγραφιώτης εκτελεί αυτό το πλάγιο προς τον Παριανό, ο οποίος είναι έξω από την περιοχή του Ταμινιακού, προσπαθεί εκεί να ταλαιπωρήσει δύο-τρεις παίκτες του Ταμινιακού, γυρίζει την μπάλα πίσω προς τον Ρωμανό, ο οποίος κάνει ένα απελπιστικά out shoot και λύνει και αυτή την πολιορκία που πήγαινε να δημιουργήσει η ομάδα του Απόλλωνα της Ερέτριας. Ενώ βρισκόμαστε στο 44ο λεπτό και το 1-0 υπέρ του Ταμινιακού εξακολουθεί να παραμένει με τον γκολ που σημείωσε στο 30ο λεπτό, φίλες και φίλοι, ο Τσάγκος. Ενώ και πάλι ο Ντουρέκας τίνει την μπάλα στην... Ναι, Σταυρό.
Όπου έχουμε, παίζουμε καθυστερήσει 2 λεπτά, έδειξε ο τέταρτος διαιτητής. Λοιπόν, αυτά παίζουμε τώρα. Και με τον Ταμινιακό να έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά, έξω από τη μεγάλη περιοχή και από αριστερά. Αρκετός κόσμος μέσα στην εστία του Μητακίδη για την εκτέλεση αυτή. Το εκτελεί ο Τσαλιακός προς τα καρέ του Μητακίδη. Βγαίνει ο κολκύπερς Ερέτρας, κάνει την μπάλα, του την κλέβει ο Τσάγκος έξω από την περιοχή. Κάνει και το σούτ ο Τσάγκος, όμως ο Μητακίδης είναι έμπειρος εκεί, γυρίζει γρήγορα και ξαναμαζεύει το λάθος που προς το παρόν έκανε. Έτσι λοιπόν αγκάλιασε την μπάλα, την μπλόκαρε και έτσι λύθηκε η πολιορκία αυτή του Ταμιναϊκού, η ευκαιρία μάλλον θα λέγαμε αυτή του Ταμιναϊκού. Το 1-0 εξακολουθεί να παραμένει, ήδη είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Έχουμε μπει των καθυστερήσεων που έχει δείξει ο τέταρτος διαιτητής και έχουμε πλάγιο out ή foul λέει ο διαιτητής υπέρ της ομάδας του Απόλλωνα, που θα φέρει τώρα πολύ κόσμο μέσα στην εστία του Ντουρέκα. Εκτελείται πράγματι το foul, βγαίνει ο Ντουρέκας εκεί και μαζεύει την μπάλα, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε το τέλος του πρώτου μέρους που βρίσκει τις ομάδες.